συνάντηση που πραγματοποιήσαμε ταυτόχρονα με την κινητοποίηση των εργαζομένων στο Βαρβαρέσο, εδώ πέρα κάτω από το Υπουργείο Εργασίας, με την κυρία Στρατινάκη, καταρχήν επιβεβαιώθηκε η ένστασή μας στην πρώτη πρόταση που υπήρξε στο ΔΥΠΑ ώστε να απορροφηθούν εργαζόμενοι σε προγράμματα ιδιωτικού τομέα, καθώς αναφέρθηκε ότι δεν θα εξασφαλίσουν καμία ασφάλεια στους εργαζόμενους. Έπειτα, ύστερα από παρέμβαση της δικιάς μας σωματείου και βεβαίως όλων των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, μελετάτε ένα καλύτερο πρόγραμμα από πλευράς Υπουργείου που θα εξασφαλίσει καταρχήν πρώτον το χρηματικό ποσοστό 4.000 ευρώ που εδώ και χρόνια ζητάνε οι εργαζόμενοι και απορρόφηση σε θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Είναι βεβαίως ένα σχέδιο το οποίο το αναμένουμε ολοκληρωμένο και οι εργαζόμενοι θα τρέχουν μέσα από την δική τους συνέλευση και εμείς βέβαια και σαν εργατικό κέντρο και στο σωματείο όμως θα το αποδεχτούμε και αναλόγως θα συνεχίσουμε τα βήματά μας. Αντιβεβαιώνεται ότι όλες οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων το προηγούμενο διάστημα, όπως το μαζικό συλλαλητήριο που κάναμε στην Άωσο το προηγούμενο Σάββατο, είναι αυτά και μόνο που φέρνουν αποτέλεσμα.